Άνοιξε ο Κορβανάς για τους προμηθευτές των νοσοκομείων, οι οποίοι ήδη πληρώνονται για τους οφειλές που υπήρχαν εδώ και χρόνια. Ήδη η διοίκηση του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, μετά την πίστοση των ποσών, έχει καταβάλει το 75% περίπου των οφειλών της, ενώ το νοσοκομείο του Δημοτήχου ήδη έχει πληρώσει στο 100%. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάρβουνο, δηλαδή δεν είχαμε χρήματα. Τώρα ήρθε κάρβουνο και πρέπει να το ρίξουμε στη μηχανή για να ξεκινήσουμε. Είμαστε σε αυτή την πορεία. Είναι η μνημονιακή δόση, μεταφράστηκε σε 12 εκατομμύρια για το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, τα οποία ενταλματοποιούνται όσο πιο γρήγορα μπορούμε και προχωράει η πληρωμή των προμηθευτών. Είμαστε κάπου στο 60-70% της πληρωμής. Όταν τελειώσει αυτό, θα ακολουθήσει η δεύτερη και η τρίτη δόση, με στόχο να εξοφληθούν όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι το Μάρτιο του 2016. Το νοσοκομείο Δημοτήχου, που επίσης ανήκει στην ευθύνη μου, εκείνο κατέληξε ένα ρεκόρ χάρη στην πολύ καλή οργάνωση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατόρθωσε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, σε 7 μέρες, να πληρώσει τα πάντα. Πάντως, πέρα από την εξόφληση των προμηθευτών σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, αξιοσημείωτο είναι το έργο της νέας διοίκησης, το οποίο επιγραμματικά συνοψίζεται στα εξής, όπως η ίδια το αποτυπώνει. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια υπογράφηκαν συμβάσεις συντήρησης ιατρικών μηχανημάτων. Για πρώτη φορά μετά από 7 ολόκληρα χρόνια ολοκληρώθηκε η κρίση γιατρών και προσλαμβάνονται 4 μόνιμοι γιατροί ΕΣΥ. Ολοκληρώνεται μέσα στο επόμενο μήνα η επιλογή άλλων 5 μονίμων γιατρών. Προσλήφθηκαν 4 σε επικουρική και παρατάθηκε η σύμβαση άλλων 12. Προχωρά στην προκήρυξη άλλων 3 θέσεων επικουρικών γιατρών. Διορίστηκαν 3 νοσηλευτές και 2 άτομα βοηθητικού προσωπικού. Προσλαμβάνονται 12 διοικητικοί υπάλληλοι. Ανακοινώθηκε η πρόσληψη άλλων 5 νοσηλευτών. Προκηρύσσονται άλλες 3 θέσεις επιστημόνων, 7 θέσεις προσωπικού εργαστηριακού τομέα και 1 βοηθητικού προσωπικού, υπογράφονται συμβάσεις για αγορά νέων ιατρικών μηχανημάτων, ολοκληρώνεται η σύμβαση για ανανέωση του εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ της μονάδας εντατικής θεραπείας και επιταχύνθηκε η διαδικασία για αγορά ιατρικών μηχανημάτων στο τμήμα επειγόντων για τον στεμφανιογράφο, η διοίκηση εργάζεται σταθερά για την εξέβρεση χρηματοδοτικών λύσεων για πλήρη ανανέωση του εξοπλισμού ορισμένων τμήματων. Άρχισε η μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου που θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Αρχίζει η αναδιοργάνωση του τμήματος επειγόντων περιστατικών. Ολοκληρώνεται το πληροφοριακό πρόγραμμα για εφαρμογή ηλεκτρονικού ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, καθώς και για την εφαρμογή της λίστας χειρουργείου. Έγινε συμφωνία με νοσοκομείο της Βουλγαρίας για νοσηλεία ασθενών του στο νοσοκομείο και τέλος εκπονεί το ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανανέωση του ξενοδοχειακού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το επόμενο έτος.